Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Διακόπτουμε εκτάκτως το πρόγραμμά μας. Είμαστε εν αναμονή ανακοινώσεων από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Νίκο Χαρδαλιά, για τις λεπτομέρειες της θέσης εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Ροδόπης, που μπαίνουν στο κόκκινο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Πάμε να ακούσουμε τις σχετικές ανακοινώσεις, γιατί θα συνδεθούμε αμέσως με τον κύριο Χαρδαλιά. Είμαστε εν αναμονή λοιπόν να δούμε τι θα λειτουργεί και από πότε θα τεθούν σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για τις τρεις αυτές περιφερειακές ενότητες που αλλάζουν επίπεδο στον χάρτη. Ενώ αύριο αναμένουμε και τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια πλειάδα άλλων περιοχών. Να ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά. Η αντιμετώπιση και του δεύτερου κύματος της πανδημίας απαιτεί ετοιμότητα, απαιτεί επαγρύπνηση, απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά. Ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που τα δεδομένα διαφοροποιούνται διαρκώς και τα κρούσματα αυξάνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, είναι απαραίτητο και η στρατηγική μας να προσαρμόζεται αντίστοιχα. Γι' αυτό και υιοθετούμε δυναμικά μέτρα και κάθε μέρα, ακόμα και αυτή τη στιγμή, αξιολογούμε τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση και κάθε απόφαση παγορεύεται από την ανησυχία και την επιθυμία της κυβέρνησης, των επιδημιολόγων μας, αλλά και όλων των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, να μειώσουμε τη διασπορά, να στεγανοποιήσουμε τους επιδημιολογικούς πολλαπλασιαστές, να προστατεύσουμε από την πίεση το εθνικό μας σύστημα υγείας. Να προστατεύσουμε δηλαδή τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας, τους γύρω μας. Το τελευταίο διάστημα εξαιρετική επιδημιολογική έξαρση παρατηρείται στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ροδόπης. Γι' αυτό και από αύριο το πρωί στις 6. Οι περιοχές αυτές ανεβαίνουν επίπεδο συναγερμού και περνούν στο επίπεδο κόκκινο, επίπεδο 4 αυξημένου συναγερμού. Έτσι, από αύριο το πρωί και στις περιοχές αυτές θα ισχύσουν τα μέτρα που προβλέπονται για το επίπεδο αυξημένου κινδύνου, με μοναδική εξαίρεση το ζήτημα των χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών συνδέσεων, αλλά και μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αυτές. Για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των πολιτών, η εξαίρεση των μετακινήσεων από τα γενικά μέτρα του επίπεδου 4 για τις τρεις αυτές περιοχές θα ισχύσει ως και στη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Σας ενημερώνω ότι στις επόμενες ώρες το ζήτημα των μετακινήσεων θα επαναξιολογηθεί συνολικά για όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4. Η απόφαση να ανέβουν επίπεδο συναγερμού η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Ροδόπη βασίζεται στα δεδομένα, στις μετρήσεις και τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση της κατάστασης των τελευταίων ημερών, τα οποία επιβάλλουν να τεθούν οι περιοχές αυτές στο κόκκινο επίπεδο αυξημένου συναγερμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.955 κρούσματα και 4.399 στενές επαφές που βρίσκονται σε κατοίκον απομόνωση. Ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες σε 35,2 έτη. Την ίδια στιγμή στη Λάρισα έχουμε αυτή τη στιγμή 343 ενεργά κρούσματα με μέση ηλικία τα 37 έτη και από την ιχνηλά της έχουν προκύψει 721 στενές επαφές. Τέλος, στη Ροδόπη έχουμε 217 ενεργά κρούσματα με μέσο όρο ηλικία στα 30 έτη, ενώ οι στενές επαφές των κρουσμάτων που έχουν προκύψει από τη διαδικασία της εχνηλάτησης είναι 488. Ο μέσος όρος της ηλικίας των κρουσμάτων, καθώς και αναλυτικές αναφορές της καθημερινής εχνηλάτησης, δείχνει ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη συσχέτιση και σύνδεση των κρουσμάτων με τη διασκέδαση, τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και μαζικές, κοινωνικές και άλλες συναθρήσεις. Γεγονός που επίσης αξιολογείται από τους επιδημιολόγους και την κυβέρνηση και έχει ληφθεί ως σημαντική παράμετρο στην επεξεργασία των νέων μέτρων που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η σημερινή έκτακτη συνεδρία της αρμόδιας για το χάρτη επιτροπής των επιδημιολόγων αποφασίστηκε ότι από αύριο το πρωί στις 6 ανεβαίνουν επίπεδο συναγερμού και περνούν στο επίπεδο 3 πορτοκαλί οι περιφερειακές ενότητες Πέλλας, Δράμας, Εύρου, Ξάνθης, Κιλκής, Χαλκιδικής, Καβάλας, Πιερίας και Μαθίας. Επίπεδο επίσης συναγερμού ανεβαίνουν και οι περιφερειακές ενότητες Μεσσηνίας και Αρκαδίας, οι οποίες από το επίπεδο 1, από το πράσινο δηλαδή, περνούν στο επίπεδο 2, κίτρινο. Είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της προσπάθειάς μας, όπου κάθε εξέλιξη είναι πιθανή. Για να καταφέρουμε να γίνει πραγματικότητα το καλό σενάριο και πάλι, για να συνεχίσει να αποτελεί η χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση, χρειάζεται συμμετοχή όλων.
γιατί έτσι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την πανδημία την άνοιξη. Και ενωμένοι θα μπορέσουμε να φρενάρουμε και το δεύτερο κύμα. Οι επόμενες ημέρες είναι πραγματικά κρίσιμες. Μπορούμε, επιβάλλεται, πρέπει να κάνουμε και πάλι τη διαφορά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Χαρδαλιά. Από αύριο στις 6 ώρα το πρωί η θέση σε ισχύ των μέτρων σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και στην Ροδόπη. Όλες οι λεπτομέρειες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8 παρα 10 με την Σία Κοσιόνι, ενώ όλες τις προαναφερθήσεις ανακοινώσεις του κυρίου Χαρδαλιά μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και στο sky.gr. Κυρίες και κύριοι, από εμάς καλό απόγευμα.